Σήμερα το απόγευμα έχουμε στη μνήμη του Γιώργου Αλεξίου το πρώτο Volley Meeting και καλωσορίζουμε έναν συνάδελφό του, τον Απόστολο τον Γιώλα που είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και εκείνος όπως υπήρξε και ο Γιώργος Αλεξίου διαβάζω όμως από το βιογραφικό του και καταλαβαίνω ότι πρέπει να τον θεωρούσατε μια εμβληματική φυσιογνωμία στον Άδεως. χώρο έτσι, του μαζικού αθλητισμού ε, και όχι μόνο ο συναδελφός σας, γιατί έκανε και σκάουτινγκ, δηλαδή αναζητούσε νέα ταλέντα, είχε αναλάβει το γραφείο φυσικής αγωγής, ε, ήταν ένα άνθρωπος που ξεπερνούσε ε, το πάθος του και τα καθήκοντά του. Καλώ Καλώς σας. ήρθατε κύριε Γιώλα. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα γίνει ένας αγώνας στην μνήμη του σήμερα το απόγευμα. Θα βοηθήσουμε τις δαπάνες υγείας να μειωθούν με βάση το προηγούμενο Τον δημοντά. αθλητισμό. Κάνουμε θα ωραία γέφυρα λοιπόν. λοιπόν. Κάνουμε και εμείς τη γέφυρα μας να μειώσουμε <στοντ'> τις δαπάνες ε, με αυτόν τον τρόπο. Θα γίνει ένας αγώνας. Τώρα όμως πέρα από τη... Δεν το λέτε χαριτωμένα για να κάνουμε πραγματικά τη γέφυρα, αλλά έχουμε δει ότι έχοντα ένα κακό μοντέλο ζωής, Είμαστε από τις χώρες που δυστυχώς έχουμε κακό μοντέλο ζωή. Επιβαρύνουμε πάρα πολύ την δημόσια υγεία ως προς τις δαπάνες της. Έτσι, θα μπορούσαν οι γιατροί που υπάρχουν να υπαρκούν, οι νοσηλευτέ που υπάρχουν να υπαρκούν, να μην λέμε πόσο ταλαιπωρούνται που είναι μια αλήθεια, γιατί έχουμε ένα κακό μοντέλο ζωής. Το βλέπουμε και καθημερινά γιατί και εγώ είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα δημοτικό σχολείο, ότι η αρχαιοσυρχία των μικρών παιδιών είναι σε αυξημένο επίπεδο και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αύξηση στην κίνηση, στην άθληση. Και πρέπει και οι συνάδελφοι σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσουν και η πολιτεία βέβαια, να βοηθήσει και η κοινωνία. Τώρα να περάσουμε λίγο στο Γιώργο λεωφορία. Θα αθληθείτε λοιπόν σήμερα. Σήμερα το θα, Ποιοι θα αναμετρηθούν. Είμαστε δεκάδε αθλητέ. Okay. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι, γιατί είναι μια δύσκολη καθημερινή ημέρα. Ναι, αν θα είναι όλοι, γιατί από τα χέρια του Γιώργου Αλεξίου περάσανε δεκάδε αθλητέ. Έχει μια... Α, άνθρωποι που έχουν, έχουν ε... ασχοληθεί με το βόλι αρκετοί είναι και προπονητές. Εκείνο, έχει... έτσι. πολλοί προπονητές είναι πολλοί αθλητές <σομίως> και πολύ <πολλοί> επιφανείς μάλιστα. <σομίως> λοιπόν, θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα λίγο το Φούκα του Θανάση που είναι χειρουργός ε, ε, τον συγχωρημένο, τον ε, Σπανοδήμο, τον Δημήτρη, τον Οικονομολόγο, τον Ζαβαλιάκο, τον Γιώργο στην Αμερική Αφεσμή που διαπρέπει. Να μην αδικήσω για κάποιου άλλου, απλώ ανέφερα κάποια ονόματα επιφανών ανθρώπων που δεν θα είναι μαζί μα σήμερα. Mm. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που θα βρεθούμε θα τιμήσουμε. Πού θα γίνει ο αγώνα? Είναι στο κλειστό γυμναστήριο τη Νέα Ιωνία mm -hmm. στι 7 η ώρα. Θα τιμήσουμε την οικογένεια του Γιώργου του Αλοξείου και φυσικά τον ίδιον. Ε, γιατί εκτός από άθληση δίδαξε ήθος, συνέπεια έβγαλε τον αθλητισμό πέρα από το σχολείο με την έννοια ότι προσπάθησε να τον εμπολιάσει μέσα στην κοινωνία. Το βόλεϊ χάρη σε αυτόν και ειδικά το αντρικό βόλεϊ αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Κάνω μια μικρή παρένθεση αυτές τις μέρες, έρχεται στο μυαλό μου. Ε, εγώ είμαι κάτοικο στο Ιού Βασιλείο, που έφυγα στα γυμνασιακά μου χρόνια και πήγα στο, στο ανοιχτό γήπεδο πίσω από το παντελή Μαγουλά για να παίξω βόλεϊ με την ομάδα Σνίκη Βόλεϊ που προπονούσε ο Γιώργο Αλεξίου. Βέβαια δεν μπορούσα να ξαναπάω, αλλά ήρθε και με βρήκε αυτό στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου σε τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε και από καλή εκεί... ομάδα στο Γυμναστικό Σύλλογο που είστε προπονητή. Ο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου έχει πολλά πικ και ανεβαίνει και κατεβαίνει. Αυτή τη στιγμή ξαναδραστηριοποιήθηκε. Εμά είναι μια αναγνωριστική χρονιά, το αναγνωριστική. αντρικό. Οκ. Γιατί το γυναικείο έχει μια συνεχή δράση. Α, μπράβο. Ε, μπράβο. Βέβαια το αντρικό ήταν έργο του Γιώργου του Αλεξίου. Ε, και μετέπειτα ε, ασχολήθηκε αρκετά στο, στο 78 και μετά ήρθε στο Βόλο γιατί είναι από την φαρτα, Φαρκαδόνα Τρικάλων. Εγκαταστάθηκε εδώ με τη σύζυγό του. Έκανε την οικογένειά του και από το 1978 μέχρι το 2004 ήταν στο σχολείο ε, στο πρώτο γυμνάσιο Νέα Ιωνία. Σα ε, ευχαριστώ θερμά σήμερα στι κλειστό που μα Είμαστε όλοι αθλητέ με αλφα κεφαλαίο. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι τηλεθεατέ. Αθλητισμός δεν έχει χρόνια. Έχει μόνο όρεξη και διάθεση. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Γιώλα.